Να καλησπέρα. Συνεχίζω να καλησπέρα στην πάντα την ίδια ώρα. Να σας καλωσορίσω όσους βρίσκονται στην αίθουσα και όσους παρακολουθούν διαδικτυακά. Ο σημερινός ομιλητής είναι γνωστός σας, είναι στέλεχος του Βουλής, είναι κ. Βουλίτσης. Το αντικείμενο του της νευροεπιδημιολογίας το γνωρίζετε επίσης. Εκεί είναι και η θεματολογία. Θα μας μιλήσει για τους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος στα παιδιά. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο, μια και η όγκη του κεντρικού νευρικού συστήματος στα παιδιά είναι διαφορετική σε πολλούς τρόπους σε σχέση με τους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος στα παιδιά. Μας αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, με εξαιρετικό μηδέν που δεν έχει τη συχνότητα ευκαιρία τόπος. Πάνω στους ευνήτους του λόγου της. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την ευγενική πρόσκληση που έκανε να μιλήσω για αυτό το ενδιαφέρον θέμα και να προχωρήσουμε κατευθείαν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Share screen. Ωραία. Θα μιλήσω για τους παιδιατρικούς όγκους εγκεφάλου και θα προσπαθήσω να μην αναφερθώ σε όλους τους πιθανώς σπάνιους τύπους οι οποίοι υπάρχουν στην πληρογραφία, αλλά θα προσπαθήσω να δείξω έναν τρόπο προσέγγισης, μερικούς βασικούς κανόνες, βάσει των οποίων αν τους γνωρίζουμε και θα είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε περίπου το 80-90% των παιδιατρικών όγκων εγκεφάλου με σχετική ασφάλεια. Κάτι βασικό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι η στατιστική. Δηλαδή, πριν καν προχωρήσουμε στην απεικόνηση των όγκων του εγκεφάλου, ένα βασικό στοιχείο είναι να ξέρουμε περίπου πού απαντώνται αυτοί οι όγκοι του εγκεφάλου. Υπάρχουν κριτήρια κατάταξης ανάλογα με τη θέση και υπάρχουν μετά κάποια άλλα κριτήρια στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ένα βασικό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι τα 2/3 των όγκων του εγκεφάλου στα παιδιά, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι, εντοπίζονται στον οπίσθιο κρανιακό βόθο. Έτσι, τα 2/3, σε αντίθεση με τους ενήλικες, όπου η κατανομή είναι τελείως διαφορετική. Στα παιδάκια τα 2/3 είναι στον οπίσθιο κρανιακό βόθο και μάλιστα στο 7% των συνολικών όγκων, οι όγκοι αυτοί εντοπίζονται στο στέλεχος. Από εκεί και πέρα, αν πάρουμε συγκεκριμένες θέσεις, για παράδειγμα μήνυγες, σε αντίθεση με τους ενήλικες, όπου οι μήνυγες είναι η θέση που αναπτύσσονται κατ' εξοχήν τα μηνυγιώματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα συχνά, τα μηνυγιώματα στα παιδάκια είναι εξαιρετικά σπάνια, περίπου 1% και λιγότερο. Επομένως, τελείως διαφορετική κατανομή. Τα αδενώματα της υπόφυσης, ενώ είναι ένας πολύ συχνός όγκος στους ενήλικες, στα παιδάκια και εκεί εξαιρετικά σπάνια, λιγότερο από 2% των όγκων εγκεφάλου είναι στα παιδάκια είναι αδενώματα. Επομένως, καλό είναι να θυμόμαστε τα 2/3 των όγκων στα παιδάκια είναι στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο και το 7% εντοπίζεται στο στέλεχος. Από εκεί και πέρα, αν αφήσουμε τη θέση και αν δούμε γενικά τους όγκους, ποιοι είναι οι συχνότεροι τύποι όγκων στα παιδάκια, θα δούμε ότι πάνω από τους μισούς όγκους πρόκειται για γλιώματα ή παρεμφερείς όγκοι, δηλαδή καταρχάς γλιωματώδεις όγκοι, και περίπου πάνω από 1/3 είναι εμβριονικοί όγκοι, δηλαδή αδιαφοροποιείται εμβριονικοί όγκοι. Και επομένως, αν τα βάλεις και τα δύο μαζί, περίπου πιάνεις το 80-90% των όγκων του εγκεφάλου ή θα είναι γλιώματα ή θα είναι εμβριονικοί όγκοι. Και αν δεις τα γλιώματα, οι συχνότεροι τύποι είναι το γνωστό λίγο ή πολύ πυλοκυταρικό αστροκύτωμα και το επενδύπωμα. Αυτή είναι τα συχνότερα γλιώματα, τα οποία, όπως είπαμε, είναι περίπου το 50% των όγκων. Και από τους εμβριονικούς όγκους, το συχνότερο είναι το μυελοβλάστομα. Επομένως, μιλάμε για τρεις κυρίως τύπους όγκων. Αν αυτά τα δύο δεδομένα, τα δύο στατιστικά, τα συνδυάσουμε, έτσι, αν σκεφτούμε ότι τα 2/3 των όγκων εντοπίζονται στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, τότε σε αυτούς τους όγκους που εντοπίζονται στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, περίπου το 45% θα είναι πυλοκυταρικά αστροκυτώματα,
Το 40% θα είναι μυελοβλαστώματα και το 15% θα είναι επενδύμωμα. Επομένως, συχνότερα είναι ο πίσω κρανικός βόθρος και από εκεί και πέρα, αν δεις έναν όγκο στον πίσω κρανικό βόθρο, σκέφτεσαι πρώτον το πυλοκυταρικό αστροκύτταμα, δεύτερο το μυελοβλάστωμα και τρίτο το επενδύμωμα. Και όλοι αυτοί οι όγκοι στον πίσω κρανικό βόθρο είναι περίπου το 45% των παιδιατρικών όγκων. Αυτά για τις βασικές αρχές στατιστικής και προχωράμε στο να δούμε ένα-ένα όλους αυτούς τους τύπους. Το πυλοκυταρικό αστροκύτταμα έχει αυτή την τυπική εικόνα, είναι μια κυστική βλάβη, έτσι, κλασικά, μια κυστική βλάβη με ένα συμπαγές οδυζύγιο. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση εντοπίζεται στο αριστερό παρακεφαλικό ημισφαίριο, προκαλεί μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής, έχει επίσης πιέσει την τέταρτη κοιλία και έχει προκαλέσει και υδροκέφαλο, όπως φαίνεται από την διάταση των κρυταφικών κεράτων του εγκεφάλου. Επομένως, αυτή είναι η συχνότερη εικόνα και αν δώσεις και σκιαστικό, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο τυπικά. Βλέπεις αυτό το οζύδιο μέσα στην κύστη ή στο τείχωμα της κύστης, το οποίο προσλαμβάνει σκιαστικό. Επαναλαμβάνω, το πυλοκυταρικό αστροκύτταμα είναι ο συχνότερος όγκος στον οπίσθιο κρανικό βόθρο. Δεν σημαίνει ότι θα δεις πυλοκυταρικό αστροκύτταμα αναγκαστικά μόνο στον οπίσθιο κρανικό βόθρο, μπορεί να το δεις και αλλού. Και τυπικά έχει ένα κυστικό τμήμα και ένα εμβλητιζόμενο ζύγιο. Ας δούμε έναν άλλον όγκο. Πάλι μια άλλη εικόνα, μια άλλη περίπτωση μάλλον. Πάλι έχουμε μια κυστική βλάβη και εδώ έχουμε ένα συμπαγές με κυστικό τμήμα. Αν το δούμε μετά σκιαστικό, βλέπουμε μια κυστική βλάβη με παχύ τείχωμα που προσλαμβάνει σκιαστικό. Και αυτό ιστολογικά βγήκε πυλοκυταρικό αστροκύτταμα. Επομένως, ναι, μπορεί να έχουμε την τυπική εικόνα κύστης με οζύγιο, αλλά μπορεί να έχει και αυτή την εικόνα. Έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχει το τυπικό οζύγιο, αυτό δεν είναι πυλοκυταρικό αστροκύτταμα. Προχωράμε σε μια άλλη περίπτωση. Μια τεράστια συμπαγής βλάβη, ελάχιστα κυστικά στοιχεία, μάλλον πρόκειται για συμπιεσμένη τετάρτη κοιλία, προσλαμβάνει σκιαστικό, καμία σχέση με τις προηγούμενες εικόνες, όμως και εδώ πρόκειται για ένα πυλοκυταρικό αστροκύτταμα. Επομένως, τρίτος τρόπος να εκδηλωθεί ένα πυλοκυταρικό αστροκύτταμα. Και μια άλλη περίπτωση, εδώ ένα τυφωματικό οζύγιο, το οποίο όμως δεν προσλαμβάνει τόσο καλά σκιαστικό και εδώ όμως βγήκε πυλοκυταρικό αστροκύτταμα. Μια άλλη περίπτωση, εδώ φαίνονται τα πράγματα λίγο πιο άγρια, έτσι ένας όγκος με παχύ τείχωμα, με πολλά διαφραγμάτια, δεν υπάρχει σαφές οζύδιο, όμως και αυτό βγήκε πυλοκυταρικό αστροκύτταμα. Επομένως, ναι μεν το τυπικό πολύ πυλοκυταρικό αστροκύτταμα είναι ένας κυστικός όγκος με ένα οζύδιο που προσλαμβάνει, αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεις έναν όγκο που έχει απλώς παχύ τείχωμα που προσλαμβάνει ή έναν όγκο που είναι τελείως συμπαγής ή ένας όγκος που είναι πολυκυστικός με παχιά διαφραγμάτια, δεν μπορεί να είναι πυλοκυταρικό αστροκύτταμα. Αυτές είναι τέσσερις συνήθεις μορφές του πυλοκυταρικού αστροκυτώματος. Προχωράμε στην δεύτερη παθολογική οντότητα που είναι εξαιρετικά συχνή στον οπίσθιο κρανικό βόθρο, που είναι το μυελοβλάστομα, είναι ένας εμβριονικός όγκος, είναι ένας όγκος υψηλού βαθμού, έχει έντονη κυταροβρύθια. Τα κύτταρα είναι διατεταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο, υπάρχει ελάχιστος μεσοκυτάριος χώρος, με αποτέλεσμα το ADC να είναι χαμηλό. Συνήθως επίσης οι πυρήνες είναι μεγάλοι, πυρήνες με μπόλικη χρωματίνη. Και εδώ μπορείς να δεις όγκο με κυστικές μεταβολές, μπορείς να δεις επασβεστώσεις σε ένα 20% των περιπτώσεων, σπανίως θα δεις αιμορραγίες και γενικά είναι μια ανομοιογενής ομάδα όγκων. Ας δούμε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ έχουμε μια εικόνα, υπάρχει εδώ μια σχετικά σαφώς αφοριζόμενη υπέρπυκνη βλάβη, η οποία φαίνεται να πιέζει το σκόλικα και την οροφή της τετάρτης κοιλίας, υπάρχουν κάποιες επασβεστώσεις και υπάρχει μια μικρού βαθμού πρόσληψη σκιαστικού. Το γεγονός ότι έχεις έναν υπέρπυκνο όγκο, το μυαλό σου πάει στο ότι έχεις μια κυταροβρυθή βλάβη, βέβαια δεν είναι θέσφατο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση βγήκε μυελοβλάστωμα. Μια άλλη περίπτωση, εδώ θα μου πείτε τυπική εικόνα για πυλοκυταρικό αστροκύτταμα. Κυστική βλάβη, συμπαγές οζύδιο,
το οποίο προσλαμβάνει έντονα σχιαστικό. Όμως, κάνεις την ακολουθία διάχυσης και βλέπεις ότι έχεις μια υψηλή διάχυση, έτσι, έχεις ελάττωση, μάλλον μια ελάττωση της διάχυσης, υψηλό σήμα στην ακολουθία διάχυσης, και έχεις και χαμηλό EDC. Αυτό είναι το οποίο σε βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις που μπερδεύεσαι και δεν είσαι σίγουρος με τι έχεις να κάνεις. Αυτό είναι που σε βοηθάει να πεις ότι εδώ δεν έχω να κάνω με πυλοκυταρικό αστοκίνητο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα έχω να κάνω με ένα μυελοβλάστο. Τώρα, τα πράγματα έχουν προχωρήσει και πλέον έχουμε μπει στην εποχή της γενετικής ταυτοποίησης των όγκων και το μυελοβλάστομα χωρίζεται σε 4 γενετικούς υπότυπους, οι οποίοι έχουν τις ανάλογες μεταλλάξεις. Υπάρχει ο WNT, υπάρχει ο Sonic Hedgehog, υπάρχει η κατηγορία 3 και η κατηγορία 4, οι οποίες έμειναν με αυτό το όνομα, γιατί απλούστατα δεν βρήκαν κάτι καλύτερο για να ονομάσουν αυτές τις κατηγορίες. Αυτοί οι όγκοι έχουν διαφορετική επιβίωση. Έτσι, ο WNT έχει τη χειρότερη πρόγνωση. Την καλύτερη πρόγνωση την έχουν η κατηγορία 3 και 4, που είναι και οι πιο συχνές κατηγορίες. Και επίσης έχουν και μια διαφορά ως προς την θέση που αναπτύσσονται. Ο WNT έχει συνήθως την τάση να αναπτύσσεται στην περιοχή μεταξύ γέφυρας και παραγκεφαλίδας, εδώ στο γέφυρο παραγκεφαλίδικου σκέλους. Ο Sonic Hedgehog έχει την τάση να αναπτύσσεται στα ημισφαίρια, από την κοκκιώδη στη βάρο των ημισφαιρίων. Και οι άλλοι δύο πιο συχνοί τύποι έχουν την τάση να αναπτύσσονται στην οροφή της τετάρτης κοιλίας. Όπως είπαμε, οι πιο συχνοί τύποι είναι 3 και 4 και οι πιο σπάνιος τύπος είναι ο πιο κακοήθης, ο WNT. Ωραία. Και ας δούμε μερικές εικόνες. Έτσι, μία βλάβη, κυστική, με εσωτερικά διαφραγμάτια, ίδιμα, πιέζεται η τετάρτη κοιλία. Υπάρχει μία πρόσληψη σχιαστικού. Τίθεται το θέμα διαφορικής διάρμεσης με πυλοκυταρικό αστροκύτωμα και αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση είναι φυσικά η ακολουθία διάχυσης, όπου φαίνεται μια ελαττωμένη διάχυση. Επομένως, μπαίνει η σφραγίδα ότι εδώ έχεις να κάνεις με ένα μυελοβλάστο. Εδώ έχουμε μια άλλη περίπτωση, μια βλάβη η οποία εντοπίζεται στην περιφέρεια της παρεγκεφαλίδας, έχει αυξημένη πυκνότητα. Ενώ στην μαγνητική τομογραφία φαίνεται ότι υπάρχει ίδημα, υπάρχει επίσης έντονη πρόσληψη σχιαστικού και υπάρχει χαμηλό ADC. Επομένως, εδώ θα λέγαμε κατευθείαν ότι πρόκειται για ένα μυελοβλάστομα. Όμως, εδώ πρόκειται για ένα παιδάκι 1,5 ετών. Και στα παιδάκια αυτά, συνήθως όταν η όγκη είναι τόσο μεγάλη, σκεφτόμαστε, φεύγει το μυαλό μας από τη διάγνωση του μυελοβλαστώματος και πάει στη διάγνωση ενός πολύ πιο επιθετικού εμβριονικού όγκου, το ATRT, Atypical Teratoid Rhabdoid Tumor. Επομένως, ναι μεν θα λέγαμε εδώ πέρα ότι έχουμε να κάνουμε με εμβριονικό όγκο, ναι μεν είναι μια τυπική εικόνα, αλλά λόγω της ηλικίας και του μεγέθους, το μυαλό μας πάει σε ATRT. Και είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό, γιατί αυτή η όγκη είναι εξαιρετικά επιθετική, η πρόγνωση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι για το μυελοβλάστομα. Και επίσης έχουν την τάση κατά τη διάρκεια, μάλλον τη στιγμή της διάγνωσης, να έχουν ήδη δώσει μεταστάσεις. Και εδώ στο παιδάκι ήδη εδώ πέρα υπάρχει αυτή η μάζα μαλακών μορίων που περισφύγει τον οτιαίο μυαλό στην οσφυλική μοίρα και ήδη αυτό το ATRT έχει δώσει μεταστάσεις. Επομένως, να ανακεφαλαιώσουμε, το μυελοβλάστομα θα σου δώσει έναν υπέρπυκνο συνήθως όγκο με επασβεστώσεις. Μπορεί να είναι συμπαγής, μπορεί να έχει κυστικά στοιχεία, μπορεί να έχει αιμορραγίες, αλλά αυτό το οποίο θα βάλει τη σφραγίδα είναι ότι έχεις να κάνεις με έναν όγκο που ελαττώνει τη διάχυση. Προχωράμε. Ο τρίτος, είπαμε, τύπος στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο είναι το επενδύμωμα. Δεν σημαίνει ότι θα βρεις επενδυμώματα μόνο στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο. Μπορείς να τα δεις και υπερσχημιδιακά. Ή μπορείς να τα δεις και στο επίπεδο του νοτιαίου μυελού. Γενικά, το επενδύμωμα είναι ένας μαλακός όγκος που έχει την τάση να προωθείται μέσα από τα τρίματα.
Έχει ποικίλη πυκνότητα στον αξονικό. Συνήθως θα έχει κάποιο βαθμό κυστική εκφύλιση, μπορεί να έχει επασβεστώ στο 50% ή μπορεί να έχει αιμορραγία στο 10%. Εδώ, για παράδειγμα, ένας όγκος ο οποίος βγαίνει μέσα από το τρίμα του Λούσκα. Έτσι, ένας μαλακός όγκος, ο οποίος μετατοπίζει το γύρο παρένχυμα, έχει υψηλό σήμα στην ταβείο και έχει μια πρόσληψη σχιαστικού. Τυπική εικόνα για επενδύμωμα οπίσθιου κρανιακού βόθου. Μια άλλη περίπτωση που πάλι έχει ξεκινήσει μέσα από την τέταρτη κοιλία και κατεβαίνει προς τα κάτω μέσα από το τρίμα του Μαζεντή αυτή τη φορά και δεν ελαττώνει το επενδύμωμα, είναι σαν το πολυκυταρικό αστροκύτωμα, δεν ελαττώνει τη διάχυση. Επομένως, η διάχυση δεν περιμένει να είναι ελαττωμένη. Εδώ έχουμε μια άλλη βλάβη, η οποία είναι συμπαγής. Πάλι φαίνεται να περνάει ή να προσπαθεί να περάσει μέσα από το τρίμα. Προσλαμβάνει σχιαστικό, αλλά προσοχή, εδώ έχει ελάττωση της διάχυσης. Επομένως, το μυαλό σου φεύγει κατευθείαν από το επενδύμωμα και πάει στο μυελοβλάστο. Επομένως, είδαμε τους τρεις βασικούς όγκους του οπίσθιου κρανιακού βόθρου, αλλά είπαμε ότι περίπου ένα 7 με 10% των όγκων των οπίσθιων του οπίσθιου κρανιακού βόθρου είναι και τα γλιώματα στελέχους. Παλιά τα βάζαμε όλα στην ίδια κατηγορία, τα λέγαμε ενδογενή γλιώματα γέφυρας ή ενδογενή γλιώματα στελέχους. Σήμερα η διάγνωση είναι πιο εξειδικευμένη, τα χωρίζουμε σε υψηλού και χαμηλού grade και θα δούμε ότι έχουν κάποιες χαρακτηριστικές μεταλλάξεις. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε έναν όγκο ο οποίος ξεκινάει από τη γέφυρα και αν το δείτε βγαίνει από τη γέφυρα και περιβροχίζει τη βασική αρτηρία. Έχει περιβροχίσει τη βασική αρτηρία και συνεχίζει και διηθεί τη γέφυρα προς τα πίσω. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα λεγόμενο ενδογενές γλίωμα, διάχυτος ενδογενές γλίωμα μέσης γραμμής, το οποίο θεωρείται από τα πιο επιθετικά γλιώματα στην παιδική ηλικία. Συνήθως, δηλαδή, όταν τεθεί αυτή η διάγνωση, τα παιδάκια με το ζόρι ζουν πάνω από 10 μήνες. Και τώρα πλέον γίνονται και βιοψίες και αυτό που φαίνεται είναι ότι σταθερός παρανομαστής σε όλους αυτούς τους όγκους είναι ότι υπάρχει μετάλλαξη στο γονίδιο ΙΤΑ3Κ27, το οποίο ρυθμίζει τις ιστόνες. Αν θυμάστε από την βιολογία σας, οι ιστόνες είναι οι πρωτεΐνες πάνω στις οποίες στυλίγεται το DNA. Επομένως, έχεις έναν όγκο που αναπτύσσεται στο κοιλιακό τμήμα της γέφυρας και έχει την μετάλλαξη ΙΤΑ3Κ27, ονομάζεται πλέον ενδογενές γλίωμα μέσης γραμμής, με μετάλλαξη ΙΤΑ3Κ27. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι ανάγκη να παίρνει ιδιαίτερα σχέση. Τώρα, παρεμπιπτόντως, έτσι, εμείς τουλάχιστον και μέχρι μερικά χρόνια ξέραμε ότι το να βάλεις διάγνωση ενός γλιώματος στελέχους ή γλιώματος γέφυρας ουσιαστικά ήταν μια θανατική καταδίκη για τα παιδάκια. Όπως είπα, η πρόγνωση ήταν πάρα πολύ κακή, αλλά πλέον πόσο γρήγορα προχωράει η ιατρική. Πριν ένα μήνα ανακοινώθηκε η πρώτη περίπτωση πλήρους ίασης παιδιού που είχε γλίωμα στελέχους, μέσα στις γραμμές βέβαια έχει μια ιδιαίτερη μετάλλαξη, στο Βέλγιο, με ευερόλυμους, με μένα αναστολέα κοινάσης, και είναι 3 χρόνια υγιέστατο χωρίς κανένα νευρολογικό υπόλοιπο και μια φυσιολογική ακτινολογική εικόνα. Επομένως, αυτό και μόνο για να δούμε πόσο γρήγορα προχωράνε τα πράγματα πλέον σήμερα. Νοσήματα του οποία παλαιότερα θεωρούσαμε ανίατα, πλέον φαίνεται ότι υπάρχει ελπίδα. Τώρα, τα γλιώματα αυτά μέσης γραμμής δεν εντοπίζονται μόνο στη γέφυρα. Εδώ, για παράδειγμα, έχει μια βλάβη που έχει προσβάλει τη γέφυρα, αλλά έχει φύγει και προς τα πάνω, προς το μεσογέφαλο, έτσι και έχει φύγει και προς τα κάτω, έχει πιάσει τον προμήκη. Αλλά ο κοινός παρανομαστής είναι ότι ξεκινάνε από το κοιλιακό τμήμα της γέφυρας.
Αυτό το λέμε για να ξεχωρίσουμε αυτά τα γλιώματα από τα λεγόμενα εξωφυτικά γλιώματα στελέχους, τα οποία αναπτύσσονται στο οπίσθιο τμήμα του στελέχους ή στο οπίσθιο τμήμα της γέφυρας. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε μια βλάβη η οποία φαίνεται ότι δεν έχει ξεκινήσει από το κοιλιακό τμήμα της γέφυρας και προβάλλει προς τα πίσω. Στην προκειμένη περίπτωση, η ιστολογία βγήκε πυλοκυταρικό αστροκύτταμα και γενικά αυτά τα γλιώματα που αναπτύσσονται στο οπίσθιο τμήμα του στελέχους, ξέρουμε ότι το grading είναι μικρότερο και μπορεί να έχουν επίσης μια τάση να αναπτύσσονται εξωφυτικά. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε μια βλάβη η οποία είναι τελείως στο οπίσθιο τμήμα της γέφυρας και του προμήκη και αναπτύσσεται εξωφυτικά προς τα κάτω, πηγαίνει μέσα στο μέγα τρίμα και μέσα στη μεγάλη δεξαμενή. Επομένως, δύο μεγάλες κατηγορίες γλιωμάτων στον οπίσθιο κρανικό βόθρο, το διάχυτο γλίωμα μέσης γραμμής με την χαρακτηριστική μετάλλαξη στη μισθόνη ή τα K3-27 και υπάρχουν επίσης τα εξωφυτικά γλιώματα τα οποία αναπτύσσονται λίγο πιο πίσω και έχουν σαφώς καλύτερη πρόθεση. Προχωράμε. Πάμε στην υπόφυση. Όπως είπαμε, η υπόφυση έχει τελείως διαφορετική κατανομή όγκων από ό,τι στον ενήλικα και μάλιστα, αν υπάρχει μια βλάβη στην υπόφυση, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε δεν είναι αδένωμα υπόφυσης, είδαμε ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά σκεφτόμαστε το κρανιοφαρυγγίωμα. Το κρανιοφαρυγγίωμα, για παράδειγμα, εδώ είναι συνήθως μια κυστική βλάβη με δακτυλοειδείς επαζεστώσεις. Εμφανίζει περιφερική πρόσληψη σκιαστικού. Δεν σημαίνει ότι θα έχει πάντα ένα κυστικό τμήμα, μπορεί να έχει και ένα συμπαγές τμήμα. Και αν είναι τελείως κυστική η βλάβη και δεν έχει καθόλου συμπαγές τμήμα, καλό είναι να σκεφτείς ότι μπορεί να πρόκειται για έναν θύλακα του Ράθκε, το οποίο έχει συγγενή εμβριολογική καταβολή με το κρανιοφαρυγγίωμα. Εδώ ένα άλλο παράδειγμα κρανιοφαρυγγιώματος, το οποίο έχει μπει μέσα στο λειτουργικό εφήβιο και πηγαίνει προς τα πάνω και στο θάλαμο, έχει ένα κυστικό τμήμα και έχει επίσης ένα συμπαγές τμήμα. Το κυστικό τμήμα συνήθως περιέχει ένα παχύρευστο ελαιόδες υγρό. Αν δείτε εδώ ένα παράδειγμα ακόμα, θα δείτε μια τεράστια βλάβη, η οποία θα έλεγε κανένας ότι είναι κυστική στην ταύδιο ακολουθία. Στη φλέρα όμως βλέπουμε ότι δεν καταστέλλεται αυτό το υγρό, παραμένει υψηλό ταύδιο σήμα, δεν είναι αυτό το ελαιόδες υγρό. Και αυτοί οι όγκοι, όταν πλέον έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλο μέγεθος, είναι εξαιρετικά δύσκολη στη θεραπεία. Ένας μικρός όγκος μπορεί να τον βγάλει ο νευροχειρουργός, αλλά δυστυχώς πολλές φορές έχουν μεγάλο μέγεθος μέχρι να γίνει διάγνωση. Και το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορεί να το βγάλει όλο. Μπορεί να αυτό το ελαιόδες υγρό να διαχυθεί μέσα στο αίμιο, οπότε να έχεις διασπορά του όγκου. Και το άλλο πρόβλημα είναι επίσης ότι παρόλες τις προσπάθειες έχει συχνές υποτροπές και πολλές φορές είσαι αναγκασμένος να χειρουργείς και να ξαναχειρουργείς. Επομένως, ιστολογικά ένα σχετικά καλοήθης όγκος, αλλά λόγω της βιολογικής του συμπεριφοράς η πρόγνωση τελικά δεν είναι τόσο καλή. Εδώ πάμε στη δεύτερη μεγάλη ομάδα όγκων στην περιοχή της υπόφυσης και του τουρκικού εφηβείου. Είναι τα λεγόμενα γλιώματα των οπτικών οδών. Βλέπετε αυτή τη βλάβη που προσλαμβάνει έντονα σκιαστικό και αυτά τα γλιώματα οπτικών οδών χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτά που αναπτύσσονται προς τα μπρος, δηλαδή πιάνουν οπτικά νεύρα μέχρι χίασμα και αυτά που αναπτύσσονται από το χίασμα και πίσω. Είναι συνήθως χαμηλού βαθμού όγκοι, έχουν grade χαμηλό, μπορεί να είναι για παράδειγμα πυλοκυταρικά αστροκυτώματα. Εδώ ένα τυπικός όγκος, ο οποίος αναπτύσσεται προς τα πίσω κατά μήκος των οπτικών ακτινοβολιών. Εδώ μια άλλη περίπτωση όγκου, ο οποίος αναπτύσσεται κατά μήκος του οπτικού νεύρου. Και βλέπετε, έχει προκαλέσει διάταση του οπτικού νεύρου και έχει επίσης μια ανομιλή πρόσληψη. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να σκεφτόμαστε ότι ο ασθενής, ιδίως στα γλιώματα του οπτικού νεύρου, μπορεί να πάσχει ταυτόχρονα από νευρινομάτωση τύπου 1. Και αυτό που μπορεί να μας δώσει άμεσα την διάγνωση, ταυτόχρονα δηλαδή, να δούμε λίγο τα βασικά γάγκλια. Σε πολλά παιδάκια με νευρινομάτωση τύπου 1 έχει αυτές τις περιοχές υψηλού ταυδίου σήματος στα βασικά γάγκλια.
όπως βλέπετε εδώ πέρα, στο φακοειδή πυρήνα και προς τα πίσω, και είναι αν έχεις γλίωμα οπτικού νεύρου και έχεις και αυτή τη βλάβη, τότε είσαι αρκετά σίγουρος ότι εκτός από το γλίωμα οπτικού νεύρου θα έχεις επίσης και νευρινομάτωση τύπου 1. Προχωράμε σε μια άλλη τυπική θέση, την επίθεση. Όταν έχεις μια βλάβη στην επίθεση στα παιδάκια, θα σκεφτείς δύο όγκους. Το πρώτο όγκο που θα σκεφτείς είναι το επιφυσιοβλάστομα, το οποίο έχει συνήθως αυτή την υπέρπυκνη απεικόνηση στην αξονική τομογραφία, προκαλεί τη λεγόμενη αυτή την έκρηξη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το χαρακτηρίζουν σαν έκρηξη επασβεστώσεων, μια βλάβη ακριβώς στην ανατομική περιοχή της επίθεσης. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα μπει στη διαφορική διάγνωση. Το δεύτερο που θα μπει στη διαφορική διάγνωση μιας βλάβης στην επίθεση είναι το γερμίνωμα. Αν θυμάστε, το γερμίνωμα είναι ένας όγκος ο οποίος προέρχεται από τα αρχαίγωνα κύτταρα. Αρχαίγωνα γενετικά κύτταρα. Έχουμε όλοι μας αρχαίγωνα γενετικά κύτταρα στη μέση γραμμή. Από την περιοχή της επίθεσης έχουμε στο τράχυλο, στο μεσοθωράκιο, στην κοιλιά. Μέχρι κάτω στα γενετικά όργανα έχουμε όλοι μας αρχαίγωνα γενετικά κύτταρα. Και στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτά τα παιδάκια έχει ανάπτυξη ενός γερμινώματος, το οποίο μπορεί να είναι ένα απλό γερμίνωμα, δηλαδή τύπου σεμινώματος, ή μπορεί να είναι ένας πιο επιθετικός όγκος, όπως για παράδειγμα ένα χώριο καρκίνο. Τα γερμινώματα μπορεί να είναι μονήρι ή μπορεί να έχουν διπλή εντόπιση. Για παράδειγμα, ένα γερμίνωμα εντοπίζεται εδώ πέρα στην επίθεση και ένα γερμίνωμα ταυτόχρονα εντοπίζεται στον υποθάλαμο. Είναι από αυτούς τους όγκους που μπορεί να εντοπίζονται ταυτόχρονα σε δύο θέσεις. Εδώ μία βλάβη στην επίθεση, η οποία φαίνεται να προβάλλει στο δεξιό θάλαμο. Εδώ μία άλλη πολυλογωτή βλάβη, η οποία έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του τουρκικού εφηπείου. Επομένως, αυτές είναι οι βασικές αρχές με τις οποίες πρέπει να προσεγγίζουμε τους παιδιατρικούς όγκους εγκεφάλου. Τώρα θα μου πείτε, όλα, μιλήσαμε για τον οπίστο κρανιακό βόθρο, μιλήσαμε για το τουρκικό εφήπλιο, μιλήσαμε για την επίθεση. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες θέσεις? Όταν έχεις έναν όγκο σε κάποια άλλη θέση του εγκεφάλου, εκεί προσπαθείς να σκεφτείς, αν αυτός ο όγκος εντοπίζονταν στον οπίστο κρανιακό βόθρο, πώς θα τον χαρακτήριζε? Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε μια βλάβη η οποία έχει αναπτυχθεί στο μετωπιαίο λογό δεξιά. Είναι μια κυστική βλάβη, έχει ένα οζύγιο το οποίο προσλαμβάνει έντονα σχεστικό. Αν ήμασταν στον οπίσιο κρανιακό βόθρο, θα λέγαμε ότι εδώ, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για πυλοκυταρικό αστροκύτωμα. Και αυτό βγήκε και στη βιοψία. Βγήκε πυλοκυταρικό αστροκύτωμα. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη αναλογία το τι συμβαίνει υπερσκηνιδιακά με το τι συμβαίνει υποσκηνιδιακά. Εδώ έχουμε μια άλλη περίπτωση. Ένας όγκος με παχιά διαφραγμάτια προσλαμβάνουν σκιαστικό, αλλά βλέπετε ότι τα διαφραγμάτια αυτά έχουν χαμηλό σήμα στον χάρτη είδηση. Επομένως, υπάρχει περιορισμός της διάχυσης. Επομένως, αν ήμασταν στον οπίστιο κρανιακό βόθρο, θα λέγαμε μυελοβλάστομα. Εδώ όμως είμαστε υπερσκηνιδιακά. Παλιά αυτοί οι όγκοι τους λέγαμε PNET, primitive neurodermal tumor, δηλαδή εντάσσονταν κάπου στην κατηγορία των μυελοβλαστομάτων. Τώρα οι παθοματόμοι έχουν αλλάξει την κατάταξη και τους ονομάζουν πλέον εμβριονικούς όγκους με ροζέτες, με ανάπτυξη με πολύστηβες ροζέτες. Έτσι, η ονοματολογία αλλάζει κάτι τόσο. Και για να μην πω ότι δεν έδειξα και κάποιους από τους σπάνιους όγκους, θα σας δείξω έναν όγκο ο οποίος έχει περιγραφεί τώρα τα τελευταία χρόνια σε ένα παιδί 6 ετών. Υπάρχει, αν δείτε, υπάρχει μια διάταση του κοιλιακού συστήματος και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ένας διάχυτος λεπτομηνυγικός εμπλουτισμός, ο οποίος υπάρχει στις βασικές δεξαμενές, υπάρχει στη σχισμή του Σίλβιους, υπάρχει προγεθυρικά, υπάρχει επίσης και μπροστά από τον προμύκη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια νέα κατηγορία. Είναι ένας λεγόμενος διάχυτος, λεπτομηνυγικός, γλιονευρονικός όγκος. Είναι μια τυπική εικόνα, νομίζω ότι αν τη δείτε, εύκολα θα μπορέσετε να την αναγνωρίσετε. Και συχνά αυτοί οι όγκοι καταλαμβάνουν ολόκληρο τον ευράξονα,
από τον εγκέφαλο μέχρι κάτω της κονδυλικής στήλης. Επομένως, θα ανακεφαλαιώσω με αυτή την τελευταία διαφάνεια. Έτσι, όταν μιλάμε για παιδιατρικούς όγκους εγκεφάλου, καλό είναι να θυμόμαστε. Τα 2/3 εντοπίζονται στον οπίσθιο κρανιακό βόθο. Και μάλιστα, όταν έχεις να κάνεις με οπίσθιο κρανιακό βόθρο, στο 45% των περιπτώσεων θα έχεις πυλοκυταρικό αστροκύτωμα, στο 40% των περιπτώσεων θα έχεις μυελοβλάστομα και σε ένα 10-15% θα έχεις επενδύμωμα. Φυσικά, σε ένα 7% θα έχεις επίσης και τα γλιώματα στελέχους. Αν η βλάβη εντοπίζεται στην περιοχή του τουρκικού εφηπείου, εκεί σκέφτεσαι κράνιο φαρυγγίωμα ή γλίωμα χαμηλού βαθμού των οπτικών οδών. Και αν έχεις να κάνεις με έναν όγκο στην επίφυση, εκεί σκέφτεσαι επιφυσιοβλάστομα, γερμίνωμα. Και γενικά όλους τους όγκους που θα δεις υπερεφηπιακά, προσπαθείς να εφαρμόσεις τις αρχές που θα εφάρμοζες στον οπίσθιο κρανιακό βόθο. Και νομίζω ότι τελείωσα. Είναι και θυμίζει για την πολύ καλή ανασκόπηση των παιδιατρικών οδών, την ανάλυση των αντικομιστικών σημείων και τα σαφή διαφοριστικά σημεία, ευρήματα, ανάλογα με την εντόπιση και με τον ιστορικό τύπο σε σχέση με τους ενήλικες. Σας ευχαριστούμε γιατί ήταν μια πάρα πολύ διδακτική, σύντομη και περιεκτική παρουσίαση. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο που οποιοδήποτε συνάδελφο είτε είναι στην αίθουσα, είτε είναι από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν, που μπορούν να κάνουν ένα μείον τον εαυτό τους και να ρωτήσουν ή να σχολιάσουν. Ίσως να προχωρήσουμε στα περιστατικά και ενδεχομένως αν υπάρχει σε συνεργασία κάποια ερώτηση, αυτή θα υποβληθεί. Παρακαλέσουμε λοιπόν την κυρία Σαραβίνου να μας δείξει κάποια περιστατικά που μας βοηθήσουν έτσι να μεταδώσουν καλύτερα αυτά που ακούσαμε πριν. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά της κλινικής μας πάνω στο θέμα που ανέπτυξε πριν ο κύριος Φινίτσης. Ας περάσουμε στο πρώτο περιστατικό. Πρόκειται για ένα αγόρι 12 ετών με κεφαλαλγία, εμέτους, πολυδιψία, πολυουρία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε υπερνατριεμία, αυξημένη τιμή της προλακτίνης και χαμηλές τιμές της τεστοστερόνης και της FSH του ορού. Όταν προχωρήσαμε σε μία απεικόνηση με αξονική τομογραφία, είδαμε ότι υπάρχει μια σχετικά υπέρπυκνη βλάβη εδώ στην επίφυση με αδρές επασβεστώσεις και μια παρόμοια πιο υπέρπυκνη ακόμη βλάβη οειδής κατά μήκος του μετωπιαίου κέρατος της αριστερής πλάγιας κοιλίας. Όπως θα δείξω στην επόμενη διαφάνεια, η βλάβη εμφανίζει έτσι υποσημενόμενο εμπλουτισμό μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. Πιο έντονα εμπλουτίζεται η βλάβη εδώ που βρίσκεται στο μετωπιαίο κέρας της αριστερής πλάγιας κοιλίας. Στον υπεραιτέρω έλεγχο, λοιπόν, προχωρήσαμε και στη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας, όπου παρατηρήσαμε εδώ και λεπτομηνικικό εμπλουτισμό, αλλά και έναν σχετικά ανομοιογενή εμπλουτισμό της βλάβης μας. Η βλάβη εδώ παρατηρούμε ότι πιέζει τον υδραγωγό του Σίλβιους και διηθεί το τετράδιμο πέταλο. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει προκαλέσει υδροκέφαλο, καθώς θα ήταν αναμενόμενο, ίσως αν αυξανόταν σε μέγεθος, λόγω της πίεσης των υδραγωγών, να προκαλέσει και υδροκέφαλο. Τώρα εδώ, σε μια φλέρα ακολουθία που παραθέτω, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια έτερη βλάβη υψηλού ταφ-2 σήματος στη φλέρα ακολουθία. Βρίσκεται έτσι κοντά, μπορούμε να πούμε, στο κροταφικό κέρας της αριστερής πλάγιας κοιλίας και στην τίτου στάρ ακολουθία βλέπουμε ότι η βλάβη αυτή έχει έναν δακτύλιο εν απόθεση αιμοσιδηρίνης. Στη διαφορική μας διάγνωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η υποεπενδυματική διασπορά του όγκου. Εδώ επιβεβαιώνουμε στην τίτου στάρ ακολουθία της επασβεστώσης με το κενό σήματος που βλέπουμε τις είχαμε δει και στην αξονική τομογραφία που έδειξα πιο πριν.
Επομένως, συλλέγοντας πληροφορίες που έχουμε από την κλινική εικόνα, που είπαμε ότι το παιδί εμφάνισε άπειρο διαβήτη, είχαμε τη μάζα στην επίφυση με μέτρια αυξημένο ΤΑΦ1 και ΤΑΦ2 σήμα και τις περιοχές με χαμηλό σήμα στην T2 Star και εσωτερικές υπασβεστώσεις, όπως είδαμε από την αξονική τομογραφία. Η βλάβη εμπλουτίζεται μετά την ενδοφλέβεια χορήγησης και αγραφικού, διηθεί τη δεξαμενή του τετράδημου πετάλου και πιέζει τον υδραγωγό. Έχουμε και την έτερη εξεργασία που δείξαμε στο μετωπιαίο κέρας της αριστερής πλάγιας κοιλίας. Επομένως, μετά την διεξαγωγή της βιοψίας, είδαμε, το αποτέλεσμα μας έδειξε ότι πρόκειται για ένα γερμήνωμα, έναν πρωτοπαθή κακοήθη όγκο εκγεννητικών κυττάρων. Είπαμε ότι έτσι συγγενεύηκε με το ιστολογικά με το σεμήνωμα των όρχεων. Ας προχωρήσουμε στο δεύτερο περιστατικό. Εδώ έχουμε μία θήλη 17 ετών με πονοκεφάλους. Από την κλινική εξέταση προέκυψε αυξημένη ενδοκράνια πίεση. Είχε και συμπτώματα από την όραση προσωρινή μυανοψία, αμινόρια, κεντρικού τύπου παχυσαρκία και αύξηση του βάρους. Εδώ τώρα δεν είχαμε δυστυχώς τη διάθεσή μας αξονική τομογραφία. Εδώ θα δείξω την μαγνητική τομογραφία. Βλέπουμε ότι στη μέση γραμμή υπάρχει μία εξεργασία με υψηλό σήμα στην φλερ. Ασκεί έτσι έντονα πιεστικά φαινόμενα στην τρίτη κοιλία και προκαλεί υδροκέφαλο. Εδώ βλέπουμε και την διαπενδυματική εξείδηση του ένι που προκαλείται λόγω του υδροκέφαλου. Βλέπουμε ότι η βλάβη μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας εμφανίζει έτσι έναν πολύ ήπιο, θα λέγαμε, εμπλουτισμό του τυχώματός της και έχει υψηλό σήμα στον ABC χάρτη. Επομένως, συλλέγοντας πάλι τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε από την κλινική εικόνα και τη συμπτωματολογία της ασθενούς, τη θέση που βρίσκεται η εξεργασία, είπαμε ότι κατά κύριο λόγο είναι μια κυστική βλάβη, έχει αυξημένο σήμα στη φλέρα ακολουθία, έχουμε την υδροκεφαλία και η βιοψία έρχεται να μας επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα κρανιοφαρυγίωμα, ένα καλοήθη όγκο στην περιοχή του εφηπείου, λοιπόν, όπως είπαμε, από επολυματικά επιθυλιακά κύτταρα του θυλάκου του ράφκε. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι τυπικά το κρανιοφαρυγγίωμα, όπως είπαμε και πριν, έχει μια πιο ανομοιογενή απεικόνηση με συμπαγή και κυστικά στοιχεία και επασβεστώσεις. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο περιστατικό. Πρόκειται για ένα αγόρι 5 ετών, το οποίο έρχεται λιθαργικό, έχει αυξημένη ενδοκράνεια πίεση από την κλινική εξέταση, συνεχής εμέτους, κεφαλαλγία και αταξία. Όταν προχωρήσαμε λοιπόν στην απεικόνηση με μαγνητική τομογραφία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι μεγάλη βλάβη στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, με συμπαγή και κυστικά στοιχεία, εξαλείφει πλήρως τις βασικές δεξαμενές και έχουμε και τον ανιών διασκηνιδιακό εμβολιασμό. Εδώ βλέπουμε στην ακολουθία διάχυσης ότι έχουμε περιορισμό της διάχυσης. Πρόκειται για έναν επομένως ιδιαίτερα κυταροβρυθή όγκο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανομοιογενής εμπλουτισμός της βλάβης μετά την χορήγηση της παραμαγνητικής ουσίας. Και εδώ έχουμε μία πάχυνση στη σκληρά μήνυκα. Πρόκειται για συνυπάρξεις βλάβες. Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα μυελοβλάστομα. Είπαμε ότι είναι ένας εξαιρετικά κακοήθης και ταχαίως αναπτυσσόμενος όγκος. Αποτελεί το 30 με 40% των όγκων του οπισθίου κρανιακού βόθρου. Προέρχεται από αδιαφοροποίητα βλαστικά κύτταρα που εξορμώνται συνηθέστερα από την οροφή της τέταρτης κοιλίας και του σκόλικα, όπως αναφέραμε, και θα ήθελα να πω ότι επειδή αγαπάει πολύ την λεπτομηνικική επινέμεση και τη διασπορά μέσω του υπαραχνοειδούς χώρου, καλό είναι στο follow-up να γίνεται και ένας πλήρης έλεγχος του νευράξουνα για τυχόν διασπορά.
Τώρα περνάω στο τέταρτο περιστατικό. Εδώ έχουμε ένα αγόρι που είναι κάτω του ενός έτους. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μία βλάβη με σχετικά υψηλό σήμα στη φλέρα ακολουθία και μπορούμε να πούμε και ομοιογενή υφή. Ασκεί πιεστικά φαινόμενα στο αριστερό ημισφαίριο της παραγκεφαλίδας και της τέταρτης κοιλίας. Εδώ βλέπουμε ότι μετά την ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας η βλάβη δεν εμφανίζει εμπλουτισμό, περιορίζει όμως ωστόσο τη διάχυση. Βλέπουμε εδώ και το χαμηλό σήμα στο χάρτη. Έτσι λοιπόν, τα συμπεράσματά μας για αυτό το περιστατικό, έχοντας μια σχετικά ομοιογενή χωροκατακτητική εξεργασία στην γεφυροπαραγκεφαλιδική γωνία, η οποία εμφανίζει χαμηλό ταφένα σήμα, δεν εμφανίζει εμπλουτισμό μετά την ενδοφλέβια έγχυση και γραφική ουσία. Αυτή είναι μια αρκετά σημαντική πληροφορία. Περιορίζει ωστόσο τη διάχυση. Λαμβάνουμε υπόψη μας και την ηλικία του ασθενούς. Επομένως, τα ακτινολογικά μας ευρήματα είναι συμβατά με έναν επιδερμοειδή όγκο, το οποίο το τείχωμα αποτελείται από στρωματοποιημένο πλακώδες επιθήλιο και η κίστη περιέχει αποφολιδωμένα επιθηλιακά κύτταρα. Και θα περάσω έτσι στην τελευταία διαφάνεια, στο τελευταίο περιστατικό. Πρόκειται για ένα αγόρι 12 ετών που ήρθε στο νοσοκομείο με θωρακαλγία, πόνο στο δεξιό υποχόνδριο, υπερτονία στα κάτω άκρα, αυξημένα αντανακλαστικά. Και βλέπουμε λοιπόν στη μαγνητική τομογραφία εδώ στο ΤΑΦ2 ακολουθία την οποία παραθέτω ότι υπάρχει μια ενδομυελική εξεργασία στο ύψος του θ9, θ10 με τα κυστικά και συμπαγή στοιχεία. Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας βλέπουμε ότι έχουμε εδώ τον εμπλωτισμό τυχωματικού όζου και του κατώτερου τμήματος της βλάβης με οζόδη κατανομή. Τα ακτινολογικά μας ευρήματα είναι συμβατά με επενδύμωμα. Το επενδύμωμα γενικά στα μικρά παιδιά αγαπάει πιο πολύ. Οι περιοχές που αγαπάει είναι η τέταρτη κοιλία και ο νοτιός μυελός, ενώ στους ενήλικες αγαπάει περισσότερο τις πλάγιες κοιλίες. Στη διαφορική μας διάγνωση θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το πυλοκυταρικό αστροκύτταρμα, κυρίως λόγω, θα λέγαμε, των κυστικών στοιχείων των οποίων βλέπουμε ότι έχει η βλάβη μας στην ΤΑΦ2 ακολουθία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είναι και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ καλή η παρουσίαση τους. Η συνολογία που μας είχε εξηγήσει προηγούμενος κύριος Φινίτσης διευκόλυνε πάρα πολύ στο να κάνει κανείς τη διαγνωστική προσέγγιση. Είμαι στον ωραίο προσθέτη, ευχαριστούμε. Τώρα ίσως έχουμε μια ευκαιρία για όποιος να ρωτήσει κάτι ή να σχολιάσει κάτι κοντά ή και από μακριά. Όχι. Δεν ήταν όλα ξεκάθαρα πολύ. Άλλωστε, όντως ήταν πολύ καλά δομημένες οι ομιλίες. Επομένως, και αυτό δεν μας μείναν και απορρίες. Να σας ευχαριστούμε και τον κύριο Φινίτση και την κυρία Σαραντινό. Και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη. Καλό απόγευμα.